Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συμπολίτες, σας καλέσαμε εδώ σήμερα προκειμένου μετά τη μελέτη που κάναμε στο νομοσχέδιο που αφορά τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο οποίος θα γίνει σε λίγες μέρες νόμος του κράτους και θα εφαρμοστεί από το 2014, να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που θα φέρει το νομοσχέδιο αυτό, ο νόμος αυτός, στις ιδιοκτησίες μας και παράλληλα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, το πρόβλημα μάλλον, που επιβαρύνει την περιοχή μας, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών τιμών ζώνης στην περιοχή μας. Όπως λοιπόν σίγουρα γνωρίζετε όλοι σας, με νομοσχέδιο που θα εισαχθεί για συζήτηση στη Βουλή επιβάλλεται ενιαίος φόρος ακινήτων στην Ελλάδα για μεν τα χτίσματα από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης έως και 17 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές με τις υψηλότερες αντικειμενικές αξίες, για δε τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου με βασικό συντελεστή φορολογίας 5 ευρώ ανά το στρέμμα. Πρόκειται για συντελεστές που κλιμακώνονται με βάση την παλαιότητα, την περιοχή, τη θέση, τον όροφο και άλλα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, προκειμένου να υπολογιστεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων που θα καταβάλλεται, όπως είπαμε, από το 2014 από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα. Ο νέος φόρος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ και τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Οι αγρότες, για πρώτη φορά, καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα αγροτεμάχια που έχουν στην κατοχή τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες ζώνες αξίας, όπου η τιμή διαμορφώνεται στο 1,5 έως 2,5 ευρώ αναστρέμα. Σε γενικές γραμμές, η μεγάλη χαμένη από το νέο φόρο, όπως αυτός, όπως είδαμε μάλλον το σχετικό νομοσχέδιο στη διαβούλευση, είναι τα οικόπεδα, τα διατηρητέα και ιστορικά κτίρια, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και τα ξενίκιαστα ακίνητα που πλήττονται ιδιαίτερα από το νέο φόρο. Οι συντελεστές του ενιαίου φόρου, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα οδηγεί στον υπολογισμό του τελικού φόρου που αναλογεί σε κάθε ακίνητο. Ο ΕΝΦΑ, έτσι θα τον λέμε πλέον, υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσώψεων του κτίσματος. Ειδικότερα, η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης στην οποία υπάγεται αυτό. Ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, γίνεται η κατάταξη σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη. Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα. Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή συντελεστή απομείωση ακινήτου. Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ως έτος έκδοσής της, λαμβάνεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσια έγγραφα. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει στα δημόσια έγγραφα ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα, με την υποβολή προς τη φορολογική διοίκηση των σχετικών στοιχείων.
για τον υπολογισμό του ΕΝΦΑ με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται συντελεστές ως εξής. Βασικός φόρος που προκύπτει από την τιμή ζώνης σε συνδυασμό με τη φορολογική ζώνη σύμφωνα με τον πίνακα που ορισμένα θα σας αναγνώσω. Όταν η τιμή ζώνης είναι από 0 έως 500 ευρώ, πάει στη φορολογική ζώνη 1 και ο βασικός φόρος είναι 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όταν είναι από 501 έως 750, πάει στη φορολογική ζώνη 2 με βασικό φόρο 2,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Από 750 έως 1000 στη φορολογική ζώνη 3 και βασικό φόρο 3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και από 1001 έως 1250 στη φορολογική ζώνη 4 με 3,2 και από 1250 έως 1500 στη φορολογική ζώνη 5 και με συντελεστή 3,6. Σας διάβασα αυτά που στην περιοχή μας ισχύουν με βάση τις τιμές ζώνης που καθορίστηκαν το έτος 2010. Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, λέει το νομοσχέδιο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του Οικίου Δήμου και αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Οικίας Περιφερειακής Ενότητας. Σε εμάς έχουν καθοριστεί, άρα αυτό δεν ισχύει. Συντελεστής παλαιότητας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Όταν η παλαιότητα είναι από 26 έτη και άνω, ο συντελεστής παλαιότητας είναι 1. Όταν είναι από 20 έως 25 έτη, ο συντελεστής είναι 1,05. Από 15 έως 19 έτη 1,10. Από 10 έως 14 έτη 1,15. Από 5 έως 9 έτη 1,20. Και μέχρι και 4 έτη είναι 1,25. Πάμε στο συντελεστή ορόφου, δεν τον αναγνώσω, υπάρχει το υπόγειο 0,98 και σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ο συντελεστής ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Ο συντελεστής ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες. Προκειμένου για μονοκατοικίες, εφαρμόζεται συντελεστής μονοκατοικίας, ο οποίος ορίζεται σε 1,02. Συντελεστής πρόσωψης, ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσώψεων, σε 1,01 για κτίρια με πρόσωψη, με μία πρόσωψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσώψεις. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους, καθώς και στα ειδικά κτίρια. Ο συντελεστής βοηθητικών χώρων, ο οποίος ορίζεται σε 0,1. Ο συντελεστής ημιτελών κτισμάτων, ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα και παραμένουν κενά. Άρα, ο ΕΝΦΑ για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτηρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, επί τον βασικό φόρο, επί τον συντελεστή της παλαιότητας, επί τον συντελεστή του ορόφου ή της μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσωψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος κατά την περίπτωση. Πώς υπολογίζεται τώρα ο ενιαίος φόρος? Με διαφορετικούς συντελεστές υπολογίζεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα. Αναλυτικότερα, οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, όπως είμαστε εμείς, οικισμός, οικισμοί, εντάσσεται σε φορολογική ζώνη που προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Όταν η μοναδιαία αξία είναι από 0,01 έως 2 και η φορολογική ζώνη είναι η 1, τότε ο συντελεστής του φόρου είναι 0,020 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όταν είναι από 2,01 έως 4 στη φορολογική ζώνη 2, είναι 0,060, από 4,01 έως 6, 0,100 και ούτω καθεξής. Η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος, η διαίρεση δηλαδή, της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.
η φορολογητέα αξία του οικοπαίδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπαίδου επί τη συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπαίδου, τον συντελεστή πρόσωψης και την επιφάνεια του οικοπαίδου. Αν στο οικόπεδο υπάρχει χτίσμα, η επιφάνεια του οικοπαίδου για την οποία επιβάλλεται ένφα ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας, αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπαίδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίηση του οικοπαίδου με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο. Ως εξής, η επιφάνεια οικοπαίδου για την οποία επιβάλλεται το ένφα, όταν υπάρχει χτίσμα, ίσον συνολική επιφάνεια οικοπαίδου, μείον επιφάνεια οικοπαίδου που αναλογεί στον ΣΑΟ με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί. Για ένα οικόπεδο το οποίο, για οικόπεδα μάλλον, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ένφα προκύπτει από τον βασιστικό συντελεστή φορολογίας που καθορίζεται σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, 1,5 ευρώ αναστρέμα, με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης χρήσης, απόστασης από τη θάλασσα και κατά περίπτωση των συντελεστών απομείωσης επιφάνειας πρόσωψης εθνική επαρχιακή οδό και ύπαρξης κατοικίας. Ως εξής. Συντελεστής θέσης, ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αρχική βασική αξία της δημοτικής ενότητας, στην οποία εμπίπτει το οικόπεδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Όταν η ελάχιστη άβα είναι 0,1 έως 0,49, ο συντελεστής θέσης είναι 1. Όταν είναι 0,5 έως 0,99, 1,2 και ούτω καθεξής. Ο συντελεστής χρήσης τώρα, ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δάσος ή δασική έκταση έχει συντελεστή χρήσης 0,3. Βοσκότοπος έχει συντελεστή χρήσης 0,6. Μονοετής καλλιέργεια, συντελεστή χρήσης 1. Μεταλλείο ή λατομείο 1,2. Υπαίθρια έκταση ή χώρο στάθμευσης 1,3. Ελαιοκαλλιέργειες 1,8 και δέντροκαλλιέργειες 2. Ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα τώρα, ο οποίος ορίζεται ανάλογα με την απόσταση του γηπέδου από τη θάλασσα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση των 100 μέτρων από τη θάλασσα, ο συντελεστής απόστασης είναι 3. Όταν είναι μεγαλύτερη των 100 μέτρων και, μικρότερη ή ίση των 250, πάμε στα 2, στο 2 συντελεστή. Από 200 έως 500, 1,5. Από 500 έως 500, έως 800, 1,2. Και από 800 και άνω, 1. Αφού μελετήσαμε όσο μπορούσαμε το σχέδιο νόμου όπως αυτό είχε αναρτηθεί στη διαβούλευση, συγκεντρωθήκαμε. Η Επιτροπή η οποία έχει χειριστεί το υπόμνημα για τις τιμές ζώνης και τις αντικειμενικές αξίες και εκπονήσαμε ένα υπόμνημα έτοιμα το οποίο ήδη κοινοποιήθηκε όπου θα σας πω. Αυτό έγινε στις 3 Νοεμβρίου και είναι υπόμνημα έτοιμα του Δήμου Νότιας Κοινουρίας και των συλλογικών παύλα επαγγελματικών φορέων του σχετικά με τον υπολογισμό του ένφα, βέβαια με όσα ισχύουν στο νομοσχέδιο που είχε αναρτηθεί για διαβούλευση. Το υπόμνημα έτοιμα αυτό ήδη βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών κυρίου Ιωάννη Στουρνάρα, στα χέρια των βουλευτών του νομού μας, του κυρίου Λικουρέντζου δηλαδή, του κυρίου Ζαχαριά και του κυρίου Κωνσταντινόπουλου και βεβαίως στα χέρια των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Κοινοποιήθηκε στον Περιφερειάρχη μας, στον Αντιπεριφερειάρχη μας, στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, στους Περιφερειακούς Συμβούλους, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου και στην Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδας. Σε αυτό το υπόμνημα έτοιμα αναγράφουμε. Από τη μελέτη του νομοσχεδίου για τον ένφα προκύπτει για το Δήμο μας και τους πολίτες του υπερβολική φορολόγηση δυσανάλογη με άλλες περιοχές της χώρας, ιδίας μορφής και χαρακτηριστικών. Η αναντιστοιχία αυτή διαμορφώνεται από τις πολύ ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας και κυρίως από τις πολύ υψηλές τιμές ζώνης που επιβλήθηκαν ερήμην μας και εφαρμόζονται παρά τα υπομνήματά μας και τις διαζώσεις παραστάσεις μας από το Υπουργείο Οικονομικών με
την απόφαση του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 29/12/2010. Τα χαρακτηριστικά του Δήμου Νότιας Κοινουρίας συνεχίζουμε είναι καλλικρατικός Δήμος κάτω των 10.000, 8.294 κάτοικοι με την απογραφή του 11. Ορεινός Δήμος με βάση το νόμο 3852 του 2010, με το Καλλικράτη δηλαδή, με ορεινή παύλα μειονεκτική περιοχή, όπως τη χαρακτηρίζει την περιοχή μας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει μικρούς οικισμούς ως επιτοπλίστων παραδοσιακούς. Η μεγαλύτερη έκταση του Δήμου βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000. Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας αποτελείται από δημοτικά διαμερίσματα όπου υπάρχουν οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923. Οι οικισμοί αυτοί αποτελούνται από μονοκατοικίες με αυλή και κήπο, οι οποίες είναι χτισμένες προ 50 ή και 100 ή και πλέον έτη, μέσα σε οικόπεδα επιφανείας από 500 τετραγωνικά μέτρα έως 1000 τετραγωνικά μέτρα ή και περισσότερο στα μικρότερα δημοτικά διαμερίσματα. Οι υφιστάμενες μονοκατοικίες είναι κτίσματα των οποίων η εξωτερική τυχοποιία έχει πλάτος 0,60 έως 1 μέτρο, που προσμετράται στην επιφάνεια του κτίσματος, πλασματική επιφάνεια δηλαδή. Έτσι κτίζονταν τα σπίτια τότε, γιατί έτσι εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του πληθυσμού και έτσι μεταβιβάστηκαν. Καμία απολύτως σχέση με τις αστικές μονοκατοικίες ως προς την λειτουργικότητα και την αξία τους. Ο συντελεστής δόμησης είναι χαμηλός και επικύλει με μέγιστο το 1. Η τιμή ζώνης για τα οικόπεδα, παραδείγματος χάρη 1.400 Λεωνίδιο, 1.300 ευρώ παραλία Τυρού, 1.200 ευρώ Πούλιθρα και ούτω καθεξής, είναι εξαιρετικά υψηλότερη σε σχέση με αντίστοιχες περιοχές δήμων της Ελλάδας και όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ίσως η υψηλότερη τιμή ζώνης σε όλη την Πελοπόννησο. Με αποτέλεσμα, οι αντικειμενικές αξίες να είναι τουλάχιστον σήμερα διπλάσιες των εμπορικών. Οι κάτοικοι του Δήμου μας είναι κυρίως αγρότες. Στην περιοχή έχουν εφαρμογή πάρα πολύ πολοδομικοί και λοιποί περιορισμοί, όπως παραδείγματος χάρη ανεφάρμοστα σχέδια πόλης, Natura, γη υψηλής παραγωγικότητας κλπ. Και ως εκ τούτου η εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές καλλιέργειες, με ελάχιστο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη άλλων επενδύσεων. Για να γίνει κατανοητή η αδικία που υφιστάμεθα με το νομοσχέδιο αυτό, παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα. Σπίτι 150 τετραγωνικών με οικόπεδο 500 τετραγωνικών μέτρων, ισόγειο με πρόσωψη, παλαιότητας άνω των 26 ετών στο Λεωνίδιο, καλείται να πληρώσει ενιαίο φόρο ακινήτων 1.343 ευρώ ετησίως, ενώ θα πλήρωνε 637,50 με το χαράτσι και τον ΦΑΠ. Οικόπεδο, 500 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς στήσμα, καλείται να πληρώσει ενιαίο φόρο ακινήτων 1.500 ευρώ ετησίως. Για την άρση των φορολογικών αδικιών που επιβαρύνουν ειδικά την περιοχή μας και τους πολίτες μας, ζητάμε να προβλεφθούν στο νομοσχέδιο για τον ΕΜΦΑ τα ακόλουθα. Μείωση της τιμής ζώνης κατά 50%. Μείωση της παραμέτρου του ΕΜΦΑ που ονομάζεται βασικός φόρος στους καλλικρατικούς δήμους πληθυσμού κάτω των 10.000 κατοίκων κατά 30%. Μείωση της μοναδιαίας αξίας του οικοπαίδου που είναι παράμετρος υπολογισμού του ΕΜΦΑ για τα οικόπεδα στους καλλικρατικούς δήμους πληθυσμού κάτω των 10.000 κατά 50%. Μείωση του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα και τη ΣΕΒΑ για τις παραθαλάσσιες εκτάσεις κατά 50%. Μείωση της αρχικής βασικής αξίας κατά 50%. Οι απαλλαγές ή οι μειώσεις να υπολογίζονται επί των πραγματικών εισοδημάτων και όχι επί των τεκμαρτών. Να υπάρξουν περαιτέρω απαλλαγές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
να υπάρξει ειδική προστατευτική μέρημνα για όσους επιβαρύνονται με στεγαστικά δάνεια και βεβαίως να καθοριστεί ποσοστό έκπτωσης 10% σε όσους εξοφλούν αυτό το φόρο εφάπαξ και όχι 1,5% που προβλέπει το όνομα σχέδιο. Αυτό το υπόμνημα αίτημα συντάχθηκε από τον ομιλούντα, από τον κύριο Δημήτριο Τσιγκούνη, Δημοτικό Σύμβουλο, από τον κύριο Ιωάννη Ρουσάλη, Δημοτικό Σύμβουλο, από τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, τον πρόεδρό του, τον κύριο Ηλία Κυρίου, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και τον πρόεδρό του, κύριο Νικόλαο Τρούπα, από τον Επαγγελματικό Σύλλογο Τυρού και τον πρόεδρό του, κύριο Δημήτριο Κουνιά, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυρού και τον πρόεδρό του, κύριο Παναγιώτη Φιλιππακόπουλο, από το Σωματείο Οικοδόμων και τον πρόεδρό του, Θεόδωρο Κυρίου, από το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Φλογέρα και τον πρόεδρό του, Βασίλειο Μάνο, από τους ξενοδόχους και τα τουριστικά καταλήμματα με συμμέτοχο στη διαδικασία τον κύριο Στυλιανό Τσουκάτο, από τον κύριο Γεώργιο Διατσίκο, δημότη και κάτοικο, από την κυρία Ραλή Κοζαρίδου για τους φοροτεχνικούς, από τον κύριο Χαράλαμ Πολυσίκατο για τους μηχανικούς, από την κυρία Σταυριανή Σαραντοπούλου για τους δικηγόρους και από την Γρηγορία Κωνσταντάκο Κυρίου για τους συμβολιογράφους. Να σας διαβάσω μερικά ακόμη παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό και να κλείσω. Όπως λοιπόν αντιληφθήκαμε, για τον ΕΝΦΑ γίνεται ο εξής διαχωρισμός ακινήτων. Πρώτον, οικόπεδα. Δεύτερον, κτίσματα εντός οικισμού. Τρίτον, κτίσματα εκτός οικισμού. Τέταρτον, αγροτεμάχια. Πέμπτον, αγροτεμάχιο με σπίτι. Και έκτο, αγροτεμάχιο με αποθήκη, στάνη κλπ. Ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας για τον υπολογισμό του ΕΝΦΑ είναι η παράμετρος των αντικειμενικών αξιών που ονομάζεται τιμή ζώνης. Όπως γνωρίζετε, από τις 29-12 του 2010, οι τιμές ζώνης για τα εντός οικισμού ακίνητα είναι Λεωνίδιο 1.400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, Πούλιθρα 1.200 ευρώ, Παραλία Σαπουνακέικων 1.200 ευρώ, Λιβάδι 1.100 ευρώ, Παραλία Τυρού 1.300 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, οι τοπικές μας κοινότητες έχουν από 700 ως 800 ευρώ. Αντίστοιχες περιοχές έχουν τιμή ζώνης, όπως παραδείγματος χάρη, το Λεβίδι 900 ευρώ, του Βλαχιώτη 800 ευρώ, στους Μολάους 700 ευρώ η μεγαλύτερη, στην Παλιά Μονεμβασιά 800 ευρώ, στην Ελαφώνησο 700 ευρώ, στη Βιτίνα 1.300 ευρώ, στο Αρκαδικό χωριό 800 ευρώ, στο Γήθιο 850 ευρώ, στο Άστρος, το Μεσόγειο όπως το λέμε, 900 ευρώ, στο Παράλιο 1.250, στο Ξηροπήγαδο 600 ευρώ. Να σημειώσω ότι στο Άστρος και στο Παράλιο, ενώ εμείς έχουμε μία ζώνη για κάθε κοινότητα, εκεί έχουν πάνω από 5 ζώνες. Για τα εκτός οικισμού αγροτεμάχια, οι αξίες γης Άβα και Εύα είναι 7 ευρώ για το Λεωνίδιο το τετραγωνικό μέτρο και η Εύα για την παραλία από 11,7 έως 7,3 ευρώ ανάλογα της απόστασης από την παραλία. Για τη Βασκίνα και Παλιόχωρα κλπ. 2 ευρώ και λοιπά. Για τα Πούλιθρα είναι 1,6, για την Παραλία Τυρού είναι 2,3, για τα υπόλοιπα διαμερίσματα του Δήμου είναι 1,8, για τα Πέρα Μέλλανα Παπασχάλη είναι 1,3 και στον Κοσμά είναι 0,6. Για να μην σας κουράζω, θα προχωρήσω σε κάποια παραδείγματα. Ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο 400 τετραγωνικών μέτρων, που έχει έτος κατασκευής πάνω από 26 έτη, είναι μονοκατοικία, με μία πρόσωψη στο Λεωνίδιο ή στην Παραλία Τυρού, ο φόρος είναι 370,87 ευρώ για το κτίσμα, 675 ευρώ για το οικόπεδο, άρα σύνολο 1.045,87 ευρώ ετήσια.
Στα πούληθρα το ίδιο ακίνητο έχει φόρο συνολικά 1.004,66 ευρώ και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα κατά μέσο όρο 534 ευρώ. Ένα σπίτι 150 τετραγωνικά μέτρα σε οικόπεδο 500 μέτρων, το αναφέραμε και νωρίτερα, είναι μονοκατοικία με μία πρόσωπη στο Λονίδιο ή στην παραλία Τυρού. Ο φόρος είναι 556 για το κτίσμα, συν 787,5 για το οικόπεδο, άρα 1.343,8. Στα μικρά διαμερίσματα είναι γύρω στα 726 ευρώ. Ένα σπίτι 190 τετραγωνικά μέτρα σε οικόπεδο 800 τετραγωνικών μέτρων με έτος κατασκευής πάνω από 26 έτη και μονοκατοικία με μία πρόσωψη στο Λεωνίδιο ή στην παραλία Τυρού, ο φόρος του είναι 704,65 για το κτίσμα συν 1.372,5 για το οικόπεδο, άρα 2.077 ευρώ. Στα μικρά, είπαμε, είναι 1.044 περίπου, 1.045. Οι τιμές αυτές θα αυξηθούν από 5 έως 25% ανάλογα με την πόσα χρόνια είναι χτισμένο το κάθε ακίνητο. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 9 ετών προσαυξάνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 20%. Για τα κτίσματα εντός οικισμού ισχύει στην περιοχή μας το εξής. Όταν η τιμή εκκίνησής του το 1997, δεν ισχύει αυτό, απλά λέω την κλίμακα για να καταλάβουμε. Το 1997 λοιπόν, η τιμή εκκίνησης για τα ακίνητα αυτά στην περιοχή του Δήμου μας ήταν 293 ευρώ. Το 2002 με άλλη απόφαση έγινε 322 ευρώ και σήμερα αυτό που ισχύει και έχει επιβληθεί από την 1η Μαρτίου του 2007 είναι 410 ευρώ. Πάμε τώρα επίσης, το σωστό είναι το εξής, λάθος έκανα νωρίτερα, ήταν αυτά ισχύανε παλιότερα. Είπαμε το 1995-293, το 2002 έγινε 410 και σήμερα αυτό που ισχύει από 1η Τρίτου του 7 είναι 570 ευρώ τιμή η κίνηση. Κλείνοντας, θέλω να σας πω τα εξής. Όπως σας είπα, το υπόμνημα αυτό κατατέθηκε σε όσους σας ανέφεραν. Ήδη οι βουλευτές μας, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάς που είναι παρόν, ο κύριος Ανδρέας Λικουρέντζος και ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, καθώς και ο συμπατριώτης μας ο Δημήτρης Ωρέπας, επικοινώνησαν, όπως μου έχουν πει, με το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Θεόδωρος Δρίτσας επίσης, οφείλω να το θυμάμαι, έχουν ήδη ενημερωθεί οι εισηγητές των κομμάτων για το πρόβλημά μας και αυτό που νομίζω εμείς χρειαζόμαστε από σήμερα μέχρι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί είναι το εξής. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι ουδεμία αντίρρηση θα υπάρξει, γνωρίζοντας τη θέρμη με την οποία αντιμετώπισαν όλη η πολιτική μας αυτό το θέμα, θα πρέπει λοιπόν μία αντιπροσωπεία μας, την οποία θα καθορίσουμε σήμερα, να ανέβει στη Βουλή των Ελλήνων, έχοντας συνονοηθεί με τους κυρίους βουλευτές που σας ανέφερα, να διαμορφωθεί ειδικά μία διατύπωση που θα αντικατροπτίζει το αίτημά μας, να κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και να απαιτηθεί να προβλεφθεί η ειδική διάταξη αυτή για μας που πιθανότατα να το χρειάζονται και άλλοι μικροί δήμοι της χώρας κάτω των 10.000 κατοίκων χαρακτηρισμένοι από τον Καλλικράτη ως ορεινή. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι θα το παλέψουμε όλοι μαζί, όπως κάνουμε πάντα, και θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι εφόσον συμφωνείτε με αυτά που ακούσατε,
και μετά τη διαλογική συζήτηση, η τοποθέτηση που θα γίνει με καταρχήν τον φιλοξενούμενό μας, καταρχήν από τον φιλοξενούμενό μας βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριά, και στη συνέχεια μπορεί να πάρει το λόγο οποιοδήποτε. Καλό θα είναι, εφόσον είπα, συμφωνούμε με αυτό το υπόμνημα, να το συνυπογράψουμε. Υπάρχει γραμματεία εδώ, είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει χαρτί, να γράφουμε το όνομά μας, θα προσθεθεί στις σελίδες που χρειάζεται πίσω από το υπόμνημά μας και θα κατευθεί αρμοδίως. Σας ευχαριστώ.